Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο του SBC, στην εκπομπή Πράξης και θα μιλήσουμε τώρα για αγορά εργασίας, Γιάννη. Αγορά εργασίας όμως όχι με τα συνηθισμένα και τα συμβατικά, αγορά εργασίας, πραγματικής εργασίας, γιατί τώρα τελευταία στο δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια και λόγω μνημονίων, όταν μιλάμε για εργασία, μιλάμε για την εργασία που υπάρχει, την εργασία κατά κύριο λόγο του δημοσίου και για την τιμή της. Περισσότερο για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Manpower Ελλάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εργασία ή απασχόληση? Έχει διαφορά το ένα μετάλλο. Απλά εμείς το έχουμε βάλει, νομίζω, μοιάζει στο μυαλό μας. Η εργασία σου είναι η απασχόληση. Ενώ είναι αντίθετα πράγματα. Όχι αντίθετα, διαφορετικά. Δεν είναι αντίθετα πράγματα. Είναι διαφορετικά και υπάρχουν και σημεία σύγκλησης. Ναι, σωστά. Η Manpower λοιπόν έχει κάνει μια έρευνα στην οποία μας δείχνει τις τάσεις. Τάσεις, αλλά με βάση τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι λένε επιχειρήσεις, τι προβλέπουν για το επόμενο τρίμηνο. Σωστά. Είναι η καθιερωμένη πλέον διεθνής έρευνα του ομίλου της Manpower τα τελευταία 8 χρόνια, όπου κάθε τρίμηνο σφυγομετρούμε τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης παγκοσμίως. Έχετε, αν δεν κάνω λάθος, επειδή σήμερα βγήκανε τα αποτελέσματα, την αποκλειστικότητα σε πρώτη είδηση, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτών των αποτελεσμάτων. Η εικόνα του παζλ έχει ενδιαφέροντα στοιχεία που θα τα δούμε νομίζω αναλυτικά σε λίγο. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, διότι υπάρχουν τομείς που εντάξει, τους έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούν να έχουν συνεισφέρει, να συνεισφέρουν τουλάχιστον στην ελληνική οικονομία και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες προσλήψεις και εκεί πέρα. Σωστά. Υπάρχει η πρόθεση πρόσληψης. Η πρόθεση με την πράξη, με βάση την εμπειρία και τα προηγούμενα χρόνια απέχει. Δηλαδή, λέει κάποιος ότι εγώ θέλω να προσλάβω, αλλά τελικά λόγω των συγκυρίων μπορεί να μην προσλάβει. Υπάρχει απόσταση αυτό, δηλαδή υπάρχει απόκληση. Υπάρχει μια σημαντική αναντιστοιχία. Η δυσκολία είναι σημαντική. Η πρόσφατη έρευνα της Manpower Group που ονομάζεται Talent Shortage κατέδειξε ότι 6 στους 10 εργοδότες σήμερα στην Ελλάδα έχουν δυσκολία να εντοπίσουν εκείνους τους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και κατ' επέκταση τις ανάγκες τους. Και να έχουν και τις δεξιότητες αντίστοιχες. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Φανταστείτε ότι στην ανεπτυγμένη Γερμανία 5 στους 10 εργοδότες αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα της σημερινής οικονομικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας, γιατί είδαμε προηγουμένως, επειδή βλέπαμε πώς γίνεται το μέλι, ότι είναι μια εξειδικευμένη εργασία, η εργασία που κάνει η μέλισσα ή ένα έντομο, αυτό λέγεται κιόλας, χρησιμοποιείται στο management των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι όμως σήμερα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι συζητάμε, γιατί το ακούμε αυτό, εμείς το ακούμε επειδή συζητάμε με ανθρώπους των επιχειρήσεων, μας λένε ότι δυσκολεύομαι να βρω έναν εργαζόμενο ο οποίος να πληρεί τα κριτήρια που θέλω. Φυσικά. Γιατί δεν τον θέλει για μία και μόνο συγκεκριμένη διαδικασία. Έχει γίνει πολύπλοκη η εργασία σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός είναι ο πυρήνας της σύγχρονης εργασίας και βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας της εργασίας, διότι επαναπροσδιορίζεται η έννοια και το νόημα της εργασίας. Αναφέρατε το πιο σημαντικό στοιχείο που σήμερα απαιτείται από τις εταιρείες για να προσλάβουν κάποιον και που θα πρέπει κάποιος να διαθέτει, ώστε να έχει το δικαίωμα στην αξιοπρεπή απασχόληση. Σωστά. Και αυτό αφορά την τεχνική εξειδίκευση. Φανταστείτε ότι ειδικά για την Ελλάδα, το 29% των εργοδοτών στην Ελλάδα έχουν δυσκολία στο να εντοπίσουν εκείνους τους επαγγελματίες που έχουν τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται. Σωστά. τα δομικά στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, της έννοιας της εργασίας που έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, είναι τρία. Η τεχνική εξειδίκευση, αυτό που μόλις είπαμε, η διαβίου μάθηση, η οποία είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να μπορούμε να διατηρούμε την τεχνική εξειδίκευση. Να μην σταματάμε δηλαδή, είτε με σεμινάρια, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να συνεχίζουμε, να μαθαίνουμε πράγματα για τη δουλειά μας. Ακριβώς. Και το τρίτο δομικό στοιχείο είναι η συνεργασία. Διότι η έντονη τεχνική εξειδίκευση σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε να ενώνονται, να ενοποιούνται οι διαφορετικές τεχνικές εξειδικεύσεις. Σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε σιγά σιγά στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει με βάση αυτή την έρευνα της Manpower και να δούμε λίγο τη σύγκριση του 2016 που σε λίγες μέρες κλείνουν τους ή άλλως με τις προοπτικές ή τις προθέσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Και να μας εξηγήσετε τώρα, κυρία Κλειδά, τι βλέπουμε, διότι παρατηρούμε στην ουσία ότι κάποιοι κλάδοι παραμένουν σταθεροί. Σωστά. Υπάρχει μία σταθερότητα στο ποιοι είναι οι κλάδοι όπου έχουν τις υψηλότερες προοπτικές απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2016 και για το πρώτο τρίμηνο, η τάση για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η γεωργία, χρηματοοικονομικά και ασφάλειες, μεταφορές και επικοινωνίες και το εμπόριο είναι οι τέσσερις κλάδοι για την ακόμα το 2016, που εδώ είχαμε προθέσεις για προσλήψεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 βλέπουμε γεωργία, χρηματοοικονομικά, ασφάλειες και εμπόριο. Λείπουν οι μεταφορές και επικοινωνίες. Σωστά. Και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί με όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Η γεωργία είναι εκείνος ο τομέας της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη πρόθεση, επιδεικνύει τη μεγαλύτερη πρόθεση προσλήψεων. Θα σας απαντήσω ναι, διότι ερχόμαστε σε ένα κύριο συστατικό του 2017 που άρχισε να διαμορφώνεται από το 2016 και αφορά τον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικότητας. Το τι εννοούσαμε... Πάμε δηλαδή στον πρωτογενή τομέα, επιστρέφουμε σε αυτό. Ναι, αλλά υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. Μιλάμε για γεωργία, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι, ή για το εμπόριο, που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή πλήττονται σημαντικά στη χώρα μας. Έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις. Ναι, και αυτό προκαλεί εντύπωση. Ακριβώς. Όμως, κλείνουν επιχειρήσεις δεν σημαίνει ότι κλείνει και ο κλάδος. Σημαίνει ότι ο κλάδος αλλάζει. Και αυτό το οποίο αλλάζει, θα μπορούσαμε, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, τι είναι. Η γεωργία αυτή τη στιγμή χρειάζεται επιστημονικές συνέργειες. Χρειάζεται επιστοποιημένα προϊόντα. Χρειάζεται, επειδή είναι συνυφασμένη με την έννοια του τροφίμου, χρειάζεται λειτουργικά τρόφιμα. Και όταν λέμε λειτουργικά τρόφιμα, εννοούμε εκείνα τα τρόφιμα τα οποία συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου. Επομένως, πηγαίνουμε σε μια νέα γενιά προϊόντων. Αυτή η νέα γενιά προϊόντων και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία μόλις ανέφερα απαιτούν υψηλές τεχνικές δεξιότητες. Απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Απαιτούμε και κάτι ακόμα, να αποφασίσουμε ότι θα επιστρέψουμε στην πρωτογενή παραγωγή. Διότι τα τελευταία χρόνια την είχαμε ξεχάσει, το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτό. Αυτό, Βασίλη, σε πάει και η αγορά από μόνη της. Οπότε ο πρωτογενής τομέας βρίσκει μια ανάπτυξη. Βέβαια, εκεί στη γεωργία ιδιαίτερα είχαμε και μη καταγεγραμμένη εργασία από κυρίως ανθρώπους οι οποίοι ήταν είτε μετανάστες είτε δεν ήταν Έλληνες. Οπότε οποιαδήποτε τώρα αύξηση της ζήτησης για εργαζόμενους, ιδιαίτερα στους τομείς αυτούς που περιγράψατε, αμέσως καταγράφεται και δίνει τα θετικά στοιχεία. Πεθαίνει όμως η έννοια της απασχόλησης ακόμα και στις πολύ χαμηλές θέσεις του ανειδίκευτου εργάτη. Επομένως, αν θέλουμε να μιλάμε για παραγωγή, είτε αυτό αφορά την γεωργία είτε αυτό αφορά άλλους κλάδους, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τεχνική εξειδίκευση, χρειαζόμαστε συνέργειες και χρειαζόμαστε επιστοποίηση. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε την επόμενη κάρτα, που πραγματικά εδώ θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το πώς έχει κινηθεί ένα τρίμηνο η προοπτική της απασχόλησης στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι είναι ανωδικά, δηλαδή από το πρώτο τρίμηνο του 2016. Αυτές είναι οι προθέσεις των προσλήψεων που βλέπουμε, κυρία Κλειδά. Είναι οι προθέσεις των προσλήψεων. Μπορούμε να να επικυρώσουμε με τα αποτελέσματα της έρευνας για το πρώτο τρίμηνο του 2017 ότι διατηρείται η συγκρατημένη αισιοδοξία η οποία εμφανίστηκε στα αποτελέσματα το 2016, αφού κειμενόταν μεταξύ 5 και 6%. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την εποχική προσαρμογή, διαμορφώνεται στο 7%. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και διεθνώς. Στην έρευνα λάβανε μέρος 59.000 περίπου εργοδότες από 43 χώρες, εκ των οποίων οι 40 δείχνουν μια αυξητική τάση στην πρόθεση προσλήψεων, με 3 χώρες να έχουν πτωτική. Σε αυτές είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι γειτονικές μας χώρες, όπως η Ελβετία με ένα μείον 2%, η Ιταλία που έρχεται σε ένα flat επίπεδο με ένα 0% και η Γαλλία που οριακά αγγίζει το 2%. Απλά θα ρωτούσε κανείς με αυτά που ακούμε συνεχώς, ότι δηλαδή χάνονται θέσεις εργασίας κατά διάρκεια, όταν τελειώνει και η εποχικότητα, για παράδειγμα του καλοκαιριού, χάνονται πολλές θέσεις εργασίας και οτιδήποτε άλλο. Πώς έχουμε αυτή την ανωδική πορεία στις προσλήψεις που είδαμε νωρίτερα? Είναι προθέσεις που, όπως μας είπατε νωρίτερα, από ότι αν το λέω σωστά, διορθώστε, αν το λέω λάθος, είναι η προσλήψη, η πρόθεση πρόσληψη με το τι έγινε πραγματικά απέχει. Σωστά. Αυτό που έγινε πραγματικά είναι η αναδιαμόρφωση του παζλ της επιχειρηματικότητας. Το 2016 ήταν μια χρονιά που ήταν σαφές ότι η ανάπτυξη αποτελεί την βασική επιδίωξη και οι καινοτόμες λύσεις στην προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα. Επομένως, μετρήθηκαν σε σχέση με αυτές τις δύο συνθήκες εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες, διατήρησαν τη θέση εργασίας τους και για να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα βγήκανε στην αναζήτηση επαγγελματιών που πληρούν τις ανάγκες τους. Και οι ανάγκες, όπως έχουν καταγραφεί τον Οκτώβριο, τέλη Οκτώβριο, από την έρευνα του Talent Shortage της Manpower Group, μιλώντας, τα νούμερα που θα σας δώσω αφορούν την Ελλάδα, στο 29% η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, στο 27% η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας και στο 12% η έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων. Αυτά τα τρία, αυτός ο πυρήνας των τριών ελλείψεων είναι ελλείψεις που τις βλέπουμε και στο διεθνές στερέωμα, με διαφορετικές... Θα μπορούσε όμως κανείς με 1.200.000 ανάδοχους στη χώρα μας, δεν υπάρχουν, δηλαδή μέσα εκεί δεν υπάρχουν κάποιοι που να τα διαθέτουν αυτά? Γιατί είναι μεγάλο ποσοστό και ανέργων, αλλά και την ίδια ώρα λένε επιχειρήσεις δεν έχουμε, για παράδειγμα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα, σωστά. Αναφέρεται... Τι γίνεται εδώ, ποια είναι η αλήθεια ίσως? Μόλις περιγράψατε την βασική πρόκληση που είχαμε το 2016 και αφορά την αναντιστοιχία μεταξύ προσόντων σε προσφορά και ζήτηση, η οποία μας συνοδεύει ως πρόκληση και το 2017. Μέσα από την έρευνα της Manpower Group πριν από ένα μήνα, που πάλι αναφέρεται στο Talent Shortage, είδαμε ότι οι δύο κυρίαρχες στρατηγικές των επιχειρήσεων για να επιλύσουν αυτή τη δυσκολία ήταν στο 70% η εκπαίδευση και κατάρτιση του υπάρχοντος προσωπικού τους και σε ένα 42% η αναζήτηση πολυτάλαντων υποψηφίων μέσα από μη παραδοσιακές δεξαμενές, όπως για παράδειγμα οι επωνομαζόμενοι πλέον boomerang εργαζόμενοι ή ανριταϊρείς, που αφορούν σε όρημα ηλικιακά στελέχη που ίσως είχαν βγει στη σύνταξη ή οδεύουν προς τη σύνταξη και στα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης, που σήμερα ενεργοποιούνται λόγω της εμπειρίας τους, αλλά και νέοι, οι οποίοι διαθέτουν κυρίως ψηφιακές δεξιότητες, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι η γενιά των ψηφιακών δεξιοτήτων και οι ψηφιακές δεξιότητες από το σύνολο των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται έχουν τη νούμερο ένα θέση σε ζήτηση. Συνεπώς, Γιάννη Χριστόπουλη, είναι αυτό που ζητούν οι επιχειρήσεις στην ουσία. Δηλαδή, μας περιγράφει, κυρία Κλειδά, τι ζητούν οι επιχειρήσεις. Μας περιγράφει μια οικονομία της γνώσης, μας περιγράφει το τι έρχεται και όχι το τι φεύγει. Βέβαια, κυρία Κλειδά, φεύγουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι Έλληνες και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Σωστά. Αυτοί δεν μπορούν να βρουν εργασία, γιατί με την περιγραφή και της έρευνας που μας λέτε, αλλά κυρίως με το ότι δεν υπάρχουν οι δεξιότητες, δεν υπάρχει η απαραίτητη γνώση. Από την άλλη, παραπονιόμαστε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων επιστημόνων βγαίνει και ψάχνει δουλειά στο εξωτερικό. Έχετε δίκιο. Και αυτό το οποίο περιγράφεται είναι η δεύτερη βασική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε μέσα στο 2016. Το brain drain, ειδικά για την Ελλάδα, ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας απογύμνωσης της ελληνικής αγοράς. Ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει, διότι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, έχουν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από ότι η ζήτηση που υπάρχει στην ελληνική αγορά, που αποτελεί μια πολύ πιο μικρή αγορά. Και είμαστε και μέσω κρίσης. Θέλω στη συνέχεια να δούμε λίγο ανατομέα ποιες τομείς μάλλον είναι ισχυρότεροι σε ό,τι αφορά την πρόθεση των προσλήψεων. Σωστά. Και εδώ να δούμε λίγο, αν μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι με τις κάρτες, για να δούμε λοιπόν ποιες τάσεις υπάρχουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2017, με βάση το τι απάντησαν οι Έλληνες εργοδότες, κυρία Κλειδά, σε αυτό. Σωστά. Έτσι. Τι απάντησαν οι Έλληνες εργοδότες. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ισχυρότερες, τους ισχυρότερους κλάδους. Νομίζω πρώτα θα δούμε το κομμάτι της γεωργίας. Έτσι, σωστά. Συν 15% λένε για το πρώτο τρίμηνο. Σωστά. Και η εξήγηση εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν. Χρειάζονται επιστημονικές συνέργειες, χρειάζονται επιστοποιημένα προϊόντα, χρειάζονται λειτουργικά προϊόντα και αυτές είναι οι τρεις βασικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή στην γεωργία που δημιουργούν και την ανάγκη όσων βρίσκονται στον κλάδο της γεωργίας να προσελκύσουν εκείνους τους επαγγελματίες μέσα από την αγορά μας που διαθέτουν τα τεχνικά προσόντα για να φέρουν τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο. Και την καινοτομία. Νομίζω ότι είμαστε, αν το δω καλά, είμαστε και 3 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Είμαστε 3 μονάδες κάτω σε ό,τι αφορά προθέσεις πρόσληψης στο κομμάτι της γεωργίας. Που είναι ένας κλάδος, Γιάννη, και εμείς. Και πριν, κομμάτι της γεωργίας, για παράδειγμα, και το μελισσοκόμι, που είναι πρωτογενής παραγωγή που λέμε. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί εδώ πέρα μπορεί να δημιουργήσεις πλούτο, να δημιουργήσεις υπεραξίες και ξεκινάς από την αρχή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν καταφέρουν οι Έλληνες επιχειρηματίες που ασχολούνται με τη γεωργία και ανακαλύψουν αυτή την ανάγκη, την υιοθετήσουν και βέβαια πιστεύω ότι μέσα από κανάλια εξειδικευμένα θα μπορέσουν να βρουν αυτό το προσωπικό, γιατί δεν θα έχουν τις γνώσεις να εκτιμήσουν τους εργαζόμενους, γιατί μπορούν να ανοίξουν και καινούργιες αγορές, αλλά να κατακτήσουν και την ελληνική αγορά, αλλά μπορεί να αποκτήσουμε και μια εξωστρέφεια και να αλλάξει και το ισοζύγιο αυτό που μας ταλαιπωρεί στη χώρα μας. Χαίρομαι που δίνετε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, διότι υπάρχει η αισιοδοξία. Πηγαίνουμε σε μια νέα εποχή. Πηγαίνουμε σε μια νέα εποχή ως χώρα, λίγο πιο καθυστερημένα από άλλες αγορές, αλλά πλέον και αυτή η πρόθεση προσλήψεων που καταδεικνύει η έρευνά μας για το πρώτο τρίμηνο του 2017 επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν εξοικειωθεί πλέον με την έννοια της ρευστότητας και της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας του περιβάλλοντος. Αυτό που λέτε, μισό λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, διότι αν έχουμε πλέον εξοικειωθεί, οι τάσεις δείχνουν ότι έχουμε εξοικειωθεί με το περιβάλλον και την έλλειψη ρευστότητας και πολλά ακόμα ζητήματα, σημαίνει ότι βρίσκουμε το δρόμο μας με άλλους. Προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια, βρίσκαμε τη διεξόδους μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Και έχουμε εξοικειωθεί πλέον. Βασίλη, δεν έχουμε εξοικειωθεί πλέον. Κυρία Κλειδά, εξοικειωνόμαστε. Εντάξει, ναι, εμένα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε χάσει πολλές επαναστάσεις, ιδιαίτερα τεχνολογικές. Εμείς το τονίζουμε και ίσως να γινόμαστε και κουραστικοί. Και αυτό που φαίνεται από την έρευνα τη δική σας και θα πρέπει να αρχίσει πλέον να λέγεται και να συζητιέται είναι ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Απλά είναι διαφορετικές. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε όχι τα ίδια πράγματα, να κάνουμε καινούργια πράγματα. Όχι με τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή. Και όχι τις παραδοσιακές δουλειές. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το να παράγεις μέλι, να παράγεις ντομάτες, να παράγεις, δεν είναι ότι παράγω ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει συνέχεια, πρέπει να το συσκευάσεις, να το τοποθετήσεις στο ράφι, γιατί κάποιος που θα το πάρει το καταναλώνει για να καλύψει μια ανάγκη, την ανάγκη της τροφής, αλλά μπορεί να την καλύψει με χιλιάδες άλλα προϊόντα. Εμείς πρέπει να βρούμε το δρόμο μας και είναι πράγματι και η δική σας έρευνα είναι ενθαρρυντική, δείχνει το δρόμο, δηλαδή βάζει κάποια καινούργια δεδομένα στην αγορά εργασίας που μέχρι σήμερα δυστυχώς, παρόλο που έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, δεν το συζητούσαμε. Σωστά. Και τις επιχειρηματικότητες. Διότι παραμένει για το 2017 βασική επιδίωξη η ανάπτυξη, όμως προστίθεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αναγνώριση ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικοπολιτικές, δημογραφικές αλλαγές, από τη μία, και από την άλλη, του τι συνθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, για να μην μείνουμε μόνο στη γεωργία, για να μην έχουμε την εντύπωση ότι μόνο η γεωργία θα αναπτυχθεί. Ισχύει για όλους τους κλάδους με την ισχυρότερη πρόθεση προσλήψεων. Να δούμε λίγο και δύο ακόμα κλάδους, όπως έχουν αποτυπωθεί από τη δική σας την έρευνα. Ένα αγαπημένο κομμάτι του Γιάννη Χριστόπουλου, χρηματοοικονομικά και ασφάλειες. Και εδώ λοιπόν 14% αύξηση δείχνει πρόθεση. Αυτό με εντυπωσίασε, οφείλω να πω. Γι' αυτό και το είπα και εγώ. Κυρία Κλειδά. Ωραία, είναι χρηματοοικονομικά, είναι ασφάλειες, είναι ακίνητη περιουσία και επί της ουσίας είναι παροχή υπηρεσιών σε αυτούς τους κλάδους προς επιχειρήσεις. Και ο προηγούμενος καλεσμένος σας αναφέρθηκε σε αυτή την ανάγκη. Μίλησε για τη μείωση του κόστους και την βιωσιμότητα. Ερχόμαστε με την έρευνά μας και λέμε υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις σε αυτόν τον χώρο. Επιβεβαιώνω λοιπόν το διαισθητικό συναίσθημα που είχε ο προηγούμενος καλεσμένος σας με τα νούμερα της έρευνάς μας, διότι απαιτούνται οι πολυτάλαντοι. Θα ρωτούσα, δεν είναι κορεσμένοι αυτοί οι κλάδοι. Δηλαδή, στο μυαλό μας νομίζω έτσι τους είχαμε. Τα οικονομικά μπορεί να είναι και λίγο της κρίσης, μήπως είναι και λίγο κορεσμένα, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν και εδώ πέρα ευκαιρίες. Υπάρχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες, διότι είναι μια υπαρκτή ανάγκη τόσο για τις μεγάλες εταιρείες, όσο και για τις πολύ μικρές εταιρείες. Αυτό το οποίο αλλάζει σε αυτόν τον κλάδο είναι... γίνεται πιο πολυδιάστατος. Άρα, οφείλει κάποιος που έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο κλάδο απασχόλησης να είναι πολυτάλαντος, να έχει τη νομική κατάρτιση, να έχει την οικονομική κατάρτιση, να έχει τη φορολογική κατάρτιση, έτσι ώστε να μπορεί να συνθέσει τη συνολική εικόνα και μέσα από τη συνολική εικόνα να δώσει την λύση προς την επιχείρηση. Μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η κατάρτιση και η επιχειρηματική αντίληψη, ώστε να μπορεί να μεταφράσει τα νούμερα σε υγιή επιχειρηματικότητα. Θέλω να δούμε ένα ακόμα κλάδο που πάει καλά, που θα πάει καλά, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι προοπτικές, οι προθέσεις πρόσληψης από τους εργοδότες. Σε επίπεδο προσλήψεων. Σε επίπεδο προσλήψεων πάντα, ναι, φυσικά. Το άλλο αγαπημένο του Γιάννη του Χριστόπουλου, εμπόριο. Και το εμπόριο, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα της Manpower, μας δείχνει συν 10%. Σωστά. Και είναι και πάνω και από το 4ο τρίμηνο του 2016 και πάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2016, άρα έχει ανωδική τάση στο σύνολο το εμπόριο. Βασίλη, αυτό που βλέπουμε και στην προηγούμενη κάρτα και σε αυτό και θα κρατήσουμε από αυτά που είπε η κυρία Κλειδά είναι ότι αλλάζουν και τα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη στην προηγούμενη κάρτα θα ήθελα να σχολιάσω ότι στο θέμα των ασφαλιών αλλάζουν τα δεδομένα λόγω του ότι αλλάζει και το ασφαλιστικό και οι ανάγκες των ανθρώπων, οπότε η ιδιωτική ασφάλιση θα γνωρίσει μια τελείως άλλη ανάπτυξη, αλλά και οι εταιρείες προσαρμόζουν καινούργια προϊόντα στα καινούργια δεδομένα και θέλουν καινούργιους ανθρώπους που να έχουν άλλες γνώσεις για να μπορέσουν να τα διοχετεύσουν στην αγορά. Όσο και τα χρηματοοικονομικά, αλλάζει ο παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και τα capital controls που ισχύουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και τα καινούργια οικονομικά δεδομένα με την έλλειψη της ρευστότητας προϋποθέτουν ανθρώπους οι οποίοι θα γνωρίζουν και θα θέλουν να βρουν καινούργιες λύσεις. Στο εμπόριο υπάρχει μια ανακατάταξη στον χώρο του μεγάλου λιανεμπορίου και ιδιαίτερα των τροφίμων. Είδαμε παραδείγματος χάρη ότι ακόμα και η παρασκευή, η περίφημη Μαύρη Παρασκευή που έγινε, Black και Friday, αυτό είναι μια καινοτομία. Παραδείγματος χάρη, οι πιο παραδοσιακοί έμποροι, οι μικρότερες επιχειρήσεις θέλουν άλλους τρόπους να λειτουργήσουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο που είναι πεδίο δόξης λαμπρών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, που εκεί θέλει ιδιαίτερα εξειδικευμένα άτομα. Νομίζω ότι με έχετε καλύψει και το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όποτε θέλετε να αλλάξετε επαγγελματικό τερέν, είμαι ανοιχτή να συζητήσουμε, να έρθετε στην ομάδα της Manpower Group. Διότι πραγματικά έχετε συνθέσει όλο το παζλ. Και το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι, γιατί πολλοί από αυτούς που τώρα θα μας ακούνε θα αναρωτιούνται, μα καλά, κλείνει το ένα κατάστημα μετά το άλλο. Ρημώνουν δρόμοι οι οποίοι είχαν κινητικότητα και καταστήματα και κόσμο που έμπαινε μέσα στα καταστήματα και ψώνιζε. Και αναφέρεστε στο εμπόριο και στην ανάπτυξή του. Ναι, διότι αλλάζει το τοπίο με αυτά τα χαρακτηριστικά που πριν από λίγο αναφέρατε. Εδώ αυτοί οι συμπολίτες μας που έχουν εξειδίκευση ή πάθος για το εμπόριο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα. Μιλάμε για τάσεις που αποκωδικοποιούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ακόμα και σε επίπεδο συναισθήματος, βγαίνοντας από ένα κατάστημα με μία κάμερα που αντιλαμβάνεται την ικανοποίηση ή όχι του αγοραστή, και επομένως πάμε σε πολύ πιο εξειδικευμένες γνώσεις που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι που θα απασχοληθούν ή απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και που θα πρέπει να στρέψουν το focus τους και την επένδυσή τους οι εταιρείες που βρίσκονται στο εμπόριο. Λοιπόν, θέλω να παραμείνετε λίγο μαζί μας, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θέλω 5 λεπτά ακόμα μετά από το χρόνο σας, για να δούμε λίγο 2-3 ακόμα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας, για να δούμε ποιο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών σκέφτονται προσλήψεις και ποιο όχι, ή σε ποιο είναι επιφυλακτικοί, αλλά και σε ποιους τομείς, μάλλον σε ποιες περιοχές της χώρας μας, να το πω διαφορετικά, σκέφτονται προσλήψεις και σε ποιους όχι. Ευχαριστώ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του SBC, στην εκπομπή Πράξης. Μιλάμε για τις προοπτικές προσλήψεων του 2017, όσο και αν αυτό μας φαντάζει λίγο απίθανο ή τουλάχιστον όπως έχει κυλήσει ή όπως κυλάει η οικονομία, κάποιος θα λέει ότι υπάρχουν προσλήψεις, υπάρχει περιθώριο προσλήψεων το 2017. Και όμως έρευνα της Manpower δείχνει ότι τουλάχιστον έτσι απαντάνε, κυρία Κλειδά, οι επιχειρηματίες. Σωστά. Και για να μην φαίνεται ότι εξωπραγματικό, αναφέρεται στις πραγματικές ανάγκες που σήμερα έχουν πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να μπορέσουν να παραμείνουν στο επιχειρηματικό τερέν και να αναπτυχθούν. Και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν κιόλας, απλά είναι η πρόθεση. Είναι αυτό που θέλουν. Χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπουμε την συγκρατημένη θετική, αισιόδοξη πρόθεσή τους να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο την κατανομή με βάση την έρευνα που έχετε κάνει στη Manpower. Θέλω να δούμε λίγο την κατανομή αυτών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Το ποιοι δηλαδή βλέπουν ότι θέλουν να κάνουν προσλήψεις, ποιοι όχι και ποιοι είναι αποστασιοποιημένοι. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτή την κάρτα, για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, για να καταλάβουμε ότι τι ακριβώς συμβαίνει, διότι θα παρατηρήσουμε ότι σχεδόν το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των απασχολουμένων, 12% μείωση, το 72% που είναι συντηρητική ψηφία να πούμε, δεν αναμένει κάποια αλλαγή. Σωστά. Υπάρχει μια σταθερότητα για το 72% και αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τα αποτελέσματα που είδαμε πριν από λίγο του 2016, διότι έγινε επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, οπότε το 2017 είναι η χρονιά που για το 72% ξεκινάει η απόσβεση αυτής της επένδυσης σε αποτελέσματα για την εταιρεία. Ένα 14% αναμένεται να έχει αύξηση των προσλήψεων και αυτό συνδέεται με αυτό την ανάπτυξη. Αυτό είναι και αίσθηση της αγοράς, είναι με βάση τη δική τους επιχείρηση, το τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν. Όχι, η ερώτηση που έχει τεθεί σε συγκεκριμένα το δείγμα για την Ελλάδα απαρτίζεται από 750 εταιρείες, οι οποίες ρωτήθηκαν ποια, αν θα κάνουν προσλήψεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2017. Επομένως, οι απαντήσεις που δώσανε αφορούσαν αποκλειστικά τις δικές τους ανάγκες. Μπορεί να αφορούν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά θα σας πω από εμπειρία ότι κανένας επιχειρηματίας δεν λειτουργεί πέρα και έξω από την αγορά. Έχουν πάντα την αίσθηση της αγοράς και πάλι από αυτή την κάρτα θα πρέπει να κρατήσουμε το αισιόδοξο μήνυμα, το 72-14. Γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε ως no news, good news. Σωστό. Οπότε έχουμε κάτι σταθερό, δηλαδή να το δούμε σαν βάση και το 14% που θα κάνουν προσλήψεις. Και είναι θετικό, αν μου επιτρέπετε, για έναν ακόμα λόγο. Διότι το 72% που θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό του, στο 70% του, όπως έχει δείξει η πρόσφατη έρευνα του Talent Shortage της Manpower Group για την Ελλάδα, θα επενδύσει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων της, άρα θα ενδυναμωθεί, θα ενδυναμωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες αυτών των επαγγελματιών. Καθόλου ευκαταφρόνητο, κοιτώντας μακροπρόθεσμα. Εγώ λοιπόν αντιλαμβάνομαι, έτσι, για να καταλάβουμε ίσως και εμείς και οι τηλεθεατές, για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο, οι προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν θα είναι σε πιο εξειδικευμένο προσωπικό με δεξιότητες. Άρα, όσοι αναζητούν εργασία και δεν διαθέτουν είτε τις κατάλληλες γνώσεις ή δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, θα δυσκολευτούν να βρουν εργασία. Δηλαδή, δεν είναι αύξηση προσλήψεων για το σύνολο των ανέργων ή για το σύνολο των πολιτών της χώρας. Νομίζω ότι είναι πάντα. Υπάρχει η ζήτηση και η προσφορά. Γιατί κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι ναι, θα γίνουν προσλήψεις δηλαδή σε όλους το 2017 ή τουλάχιστον θα έχουμε. Θα ανοίξουν έτσι δουλειές. Θέλει συγκεκριμένους. Σωστά. Και όπως αναφέραμε και πριν, από το 2016 φάνηκε, 2017 ισχυροποιείται ότι το νέο δομικό στοιχείο της έννοιας της σύγχρονης εργασίας είναι η διαβίου μάθηση. Και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους η προσαρμοστικότητα στα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω τώρα εγώ μαζί σας. Παρακαλώ. Ευκινησία. Προσαρμόζομαι στον βαθμό που, αν το ορίσετε ως είμαι γρήγορος στο να αντιληφθώ πού πάνε τα πράγματα και γρήγορα χαράζω τη σωστή στρατηγική, είμαι προσιλωμένος στο στόχο μου και φέρνω γρήγορα το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζουν τα πάντα γρήγορα. Και επομένως, αν ανταποκριθώ σε πιο αργούς ρυθμούς, ανταποκρίνομαι σε κάτι που αποτελεί παρελθόν και όχι παρόν. Σαφέστατα προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, και τα δεδομένα τουλάχιστον για μας, και από εδώ και πέρα που πιστεύω θα μας παρακολουθείτε πιο συχνά σαν εκπομπή, τα πάντα στη ζωή δεν είναι γραμμικά, είναι δυναμικά. Και ιδιαίτερα η οικονομία, η επιχειρηματικότητα, η εργασία πρέπει να έχουν τη δυναμική διάσταση για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλιώς, δηλαδή, και το ότι δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αφορά τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Σωστό αυτό. Λοιπόν, θέλω να δούμε δύο ακόμα κάρτες για να ολοκληρώσουμε. Σε ποιες περιοχές της χώρας αναμένεται έτσι, ότι υπάρχει αίσθηση ότι θα έχουμε τις περισσότερες προθέσεις προσλήψεων, φυσικά. Νομίζω περιφέρεια Αττικής. Η ευρύτερη περιφέρεια Αττικής καταγράφει ενθαρρυντικές προοπτικές της τάξης του +7%. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι προοπτικές ανέρχονται στο 3%. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελευταία κάρτα να δούμε ποιες εταιρείες είναι αυτές που θα κάνουν παραπάνω προσλήψεις. Βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά, μεγάλες επιχείρησεις σχέση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εδώ βλέπουμε και μια οριακή μείωση από ό,τι βλέπουμε, κυρία Κλειδά. Σωστά. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μια οριακή μείωση. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι στις μικρομεσαίες εταιρείες το ποσοστό κυμαίνεται στο συν 3 με 5%. Οι μεσαίες εταιρείες καταγράφουν ένα 5%, ενώ οι μικρές ένα 3%, με τις πολύ μικρές να έχουν το αρνητικό πρόσχημα. Αν το συγκρίνουμε με την περσινή χρονιά, μπορούμε να δούμε ότι στις μεγάλες εταιρείες υπάρχει μια ενισχυμένη τάξη, μια ενισχυμένη τάση με ένα, στο επίπεδο του 6, των 6 ποσοστίων μονάδων, ενώ στις μεσαίες εταιρείες της τάξης του 3%. Συγκρίνοντάς το με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, βλέπουμε ότι είναι αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι μεγάλες εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες, και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στις μικρομεσαίες. Λοιπόν, κυρία Κλειδά, να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για αυτή την, έτσι, βλέπουμε λίγο και την αισιόδοξη πλευρά. Δηλαδή, δείχνει αισιοδοξία αυτή η έρευνα. Όχι μόνο δείχνει αισιοδοξία, αλλά δείχνει και την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Καλό είναι να ακούγεται ότι αν δεν υπάρξει επιχειρηματικότητα, αν δεν υπάρξει επένδυση ιδιωτική, δεν θα υπάρξει μείωση της ανεργίας, δεν θα υπάρξει αύξηση της απασχόλησης, και δίνει και την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Σε ποια οικονομία ζούμε, το τι προσόντα, τι δεξιότητες, τι γνώσεις, τι σπουδές πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, κυρία Κλειδά, εδώ δεν θα διαφωνήσουμε, που βρίσκεται η χώρα. Περνάει μόνο από συνέργειες και μόνο από το να γνωρίζουμε το τι πραγματικά συμβαίνει. Εκτός παραδοσιακού μοντέλου, να προσθέσω εγώ. Σωστά. Ξέρετε, είναι η αρχή του νήματος, η βάση, η αρχή του νήματος, για να πιάσουμε τη σύγχρονη έννοια και τη σύγχρονη νοηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και έρευνες που να δείχνουν, έτσι, βασικά, εσείς αποτυπώνετε. Η επιχειρηματικότητα δείχνει κάποια αισιοδόξα κομμάτια, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, και εσείς αποτυπώνετε. Καλή συνέχεια πάντως σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.